Γεια σε όλους παιδιά, Τάσος Ζάγκος, δημιουργός σελίδας Γυμνάζομαι Σπίτι και σας έχω σήμερα μία μικρή απορία. Τι είναι καλύτερο από ένα αποτελεσματικό δυνατό πρόγραμμα γυμναστικής? Ένα δυνατό αποτελεσματικό πρόγραμμα γυμναστικής με καλή παρέα όταν καταφέρω να τους μαζέψω όλους μαζί. Γι' αυτό σήμερα θέλω να σας δείξω το πρόγραμμα μονόζυγου που δημιούργησα, για πλάτη δικέφαλους δηλαδή, το οποίο μπορείς να το κάνεις με όλη σου την παρέα και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον να έχει πρόοδο δύναμης και άρα μυϊκής ανάπτυξης. Αν εσένα τώρα οι σχέσεις σου με το μονόζυγο δεν είναι και καλύτερες, δεν μπορείς να βγάλεις ούτε μία έλξη. Μην αγχώνεσαι, στο τέλος θα δούμε δύο βιντεάκια πώς μπορείς να πας από το 0 στο 20 στο μονόζυγο και πολλά προγράμματα μονόζυγου για αρχάριους, ώστε να ξεκινήσεις να φτάσεις, να έχεις τη δύναμη για να βγάλεις όλο αυτό το πρόγραμμα. Το πρώτο δεκάλεπτο του προγράμματος αφιερώνεται στο στόχο μου, τη έλξη με το ένα χέρι, τη οποία δεν έχω βγάλει ακόμα καθαρή επανάληψη. Οπότε θέλω στην αρχή του προγράμματος που είμαι φρέσκος να προσπαθήσω να κάνω αυτό το στόχο, να δυναμώσω δηλαδή σε αυτή την άσκηση. Στόχος μου είναι 10 λεπτά, σε 10 λεπτά να βγάλω στο κάθε χέρι περίπου 18, 19, 20 επαναλήψεις στο κάθε χέρι. Όλη η παρέα το δοκιμάζει και πάμε στη δεύτερη άσκηση. Μονόζυγο με έξτρα βάρος, 5 σετ με 1,5 με 2 λεπτό ξεκούρασης. 5 προσπάθειες δηλαδή, όπου ο φίλος μου με τραβάει προς τα κάτω. Δεν θέλω να είναι το απλό μονόζυγο που βγάζω 15-20 επαναλήψεις. Είναι πολύ μικρές δυσκολίες αυτή η άσκηση πλέον. Θέλω ο φίλος μου να με τραβάει προς τα κάτω, να μου βάζει έξτρα αντίσταση και να βγάζω μόνο 5 με 8 επαναλήψεις. Κάνω εγώ, σταματάω και βοηθάω μετά το φίλο μου να κάνει ακριβώς το ίδιο. Και συνεχίζουμε. Υπολογίζουμε την ξεκούραση στα 2 λεπτά όπως είπαμε. Και πάντα στο τελείωμα, στην τελευταία επανάληψη, τον χαλαρώνω λίγο, τον αφήνω να ανέβει ψηλά και το κατέβασμα το κάνω με όλη μου τη δύναμη, όσο αντέξει. Τρίτη άσκηση. 5 σετ με 1 λεπτό ξεκούραση εδώ πέρα. Οριζόντιες έλξη μονόζυγου. Όποτε φτάνω ψηλά, βάζω όλη μου τη δύναμη, θέλω 5, 6, 7 επαναλήψεις, χαμηλές δηλαδή. Και στην τελευταία θα πω στο φίλο μου να με χαλαρώσει λίγο, να φτάσω στην κορυφή, όταν δεν αντέχω άλλο. Και η τελευταία επαναλήψη, το κατέβασμά της, θα είναι πολύ αργό με όλη μου τη δύναμη, ενώ ο φίλος μου προσπαθεί να με κατεβάσει. Τρομερή τεχνική για περισσότερη μυϊκή ανάπτυξη. Και πάμε στο τέταρτο σταθμό πλέον της προπόνησης, ο οποίος είναι ζευγαράκι. Δεν είναι δηλαδή μόνο μία άσκηση. Έχουμε 4 σετ μονόζυγο κοντινής λαβής και γρήγορα με το που τελειώσω δεν ξεκουράζουμε. Πάω και κάνω την άλλη άσκηση, η οποία είναι οριζόντια έλξη για δικέφαλους. Εδώ πέρα θέλω ο αγκώνας να μην κουνιέται για να είναι απομονωτική στο δικέφαλο, να κουράζεται δηλαδή μόνο δικέφαλο στον μπράτσο. Και όταν δεν αντέχω άλλο, θα αλλάξω λιγάκι τη λαβή και θα τραβάω τον αγκώνα λίγο προς τα κάτω για να βοηθάει και η πλάτη. Με το που τελειώσω εδώ, βγάλω όσο μπορώ, τρέχω και ξανακάνω την ίδια μονόζυγο 4 φορές. Ξεκούρασε όσο πιο λίγο μπορείς. Πέμπτος σταθμός, front lever μαζί με οριζόντιες έλξεις ψηλής λαβής, όπως θα δούμε σε λίγο. Στο front lever, άμα δεν βγάζετε ούτε 4 σηκώματα, θέλω να φέρετε τα γόνατά σας κοντά στο στομάχι ή και τα 2 ή το 1, ώστε να βγάλετε λίγο παραπάνω επαναλήψεις, γιατί είναι πιο εύκολο. Εναλλακτικά μπορείτε να ανοίξετε τα πόδια πιο έξω, ώστε να είναι λιγάκι πιο εύκολη άσκηση. Ψηλή οριζόντια έλξη τώρα για τους πίσω δελτοειδείς, στο πίσω ώμο και λίγο πλάτη. Εδώ πέρα θα δώσω έμφαση στην ταχύτητα, επειδή είναι λίγο πιο εύκολη άσκηση. Και με το που τελειώσω τις επαναλήψεις μου, περήφανο έξω στήθος πάντα, μην το ξεχνάμε αυτό. Με το που τελειώσω τις επαναλήψεις μου, πάω ξανά να κάνω front lever. 4 φορές. Super set δηλαδή. Έχουμε τελειώσει πλέον. 5 set κρεμάσματα. Αν μπορείς με το ένα χέρι, ένα lax. Θα αφιερώσει περίπου 6-7 λεπτά σε αυτήν την άσκηση. Και αν δεν μπορείς, θα κάνεις με τα δύο χέρια. Έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας να μας δίνει τη δύναμή του στο μονόζυγο, στα front lever. Ice cream maker λέει η άσκηση αυτή. Και είναι ωραίος τρόπος να τελειώσεις το πρόγραμμά σου αν αντέχεις. Εδώ πέρα βλέπετε τα δύο βιντεάκια που σας υποσχέθηκα, πώς να δυναμώσεις το μονόζυγο και μερικά προγράμματα για πιο εύκολη δυσκολία, τα οποία θέλω να δοκιμάσετε. Θα σας οδηγήσω πολύ γρήγορα σε πρόοδο δύναμης. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή και like στο κανάλι για να βλέπετε περισσότερα από μένα και να σας βοηθάω με όποιο τρόπο μπορώ. Αυτά. Τάσος Ζάγκος, γεια σας.